Άνοιξε παράθυρο για αυξήσει στα τιμολόγια της ΔΕΗ ο πρόεδρος της επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης, επικαλούμενος στο αυξημένο κόστος παραγωγής. Ο κύριος Παναγιωτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, τόνισε την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής της εταιρείας, γεγονός που αποτελεί πίεση για άνοδο των τιμών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήδη τα μηνύματα είναι ανησυχητικά. Η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου και στην επακόλουθα του αερίου, σε συνδυασμό με την αλματώδη άνοδο της τιμής των πιστοποιητικών διοξιδίου του άνθρακα, αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και πιέζουν ασφυκτικά για άνοδο των τιμών. Ο ίδιος σημείωσε με έμφαση τις αρνητικές επιπτώσεις λόγω και του γεγονότος πως η χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια δεν μερίμνησε για τη διασφάλιση δωρεάν δικαιωμάτων ρήπων. Ο πρόεδρος της εισηγημένης σημείωσε επίσης τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ελληνική βιομηχανία λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους, εκτιμώντας ότι θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της συμμετοχής της στο ΑΕΠ από το 9% στο 12% τα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Κατά τον ίδιο, η επόμενη 15ετία θα είναι η περίοδος της μετάβασης από τον άνθρακα και το λιγνίτη στην καθαρή ενέργεια και θα απαιτηθεί επιπλέον κόστος για τις υποδομές εκείνες που θα χρειαστούν προκειμένου να αντικατασταθεί ο λιγνίτης από το φυσικό αέριο. Επανέλαβε δε, με έμφαση, την ανάγκη στήριξης του λιγνίτη. Πάντως, ο πρόεδρος της ΔΕΗ τόνισε ότι προς το παρόν δεν είναι υπό επανεξέταση η έκπτωση 15% στα τιμολόγια για τους συνεπείς πελάτες και ότι τα τιμολόγια εξετάζονται πάντα και υπό το πρίσμα της εισπραξιμότητας.